Κυρίες, κύριοι, φίλοι του γυναικείου μπάσκετ, καλησπέρα σας και πάλι από το κλειστό της Ηλιούπολης για το τελικό του τουρνουά που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διεθνών Καλαθοσφαίρας στη μνήμη του Δημήτρη Μπασιούρη. Ένας λεπτούς σιγή και τα υπόλοιπα σε λίγο. Ένα χειροκρότημα στη μνήμη του αλυσμόνητου Προέδρου της ΕΣΚΑ, ταμεία της ΕΟΚ, ενός ανθρώπου, μπασκετάνθρωπου που βοήθησε πολύ και στους διαιτητές σε πολλά θέματα που είχαν. Ο Σύνδεσμος των Διαιτητών λοιπόν διοργάνωσε αυτό το τουρνουά προς τιμή του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με πολλά πράγματα που αφορούν το μπάσκετ και ειδικά το γυναικείο μπάσκετ που ξέρουμε πόσο το αγαπούσε. Ο Δημήτρης Μπασιούρης έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα με τον σκεπάσει. Δεν θα τον ξεχάσουμε γιατί έχουμε πολλά να θυμόμαστε από αυτόν. Στον τελικό λοιπόν φτάσαμε δύο πολύ σπουδαίες ομάδες. Θα πούμε στην πορεία του αγώνα ποιες είναι αυτές. Ο Αθηναϊκός, ο δευτεραθλητής Αθηναϊκός πέρυσι. Ο Αθηναϊκός του EuroCup, ο Αθηναϊκός του Triple Crown. Εναντίον σε μια νέα δύναμη του γυναικείου μπάσκετ, τον Φάρο Κερατσιμίου, ο οποίος κάνοντας περίπατο πέρυσι στην Α2 πήρε τον τίτλο του πρωταθλητή και ανέβηκε στην Α1. Μια ομάδα που συνεχίζει και φέτος από τις κινήσεις και τις μεταγραφές που κάνουν δείχνει ότι οι άνθρωποι του Φάρου έχουν πάρα πολλές φιλοδοξίες. Θέλουν και στην Α1 να διακριθεί. Κάνανε κινήσεις πραγματικά ομάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Στον αγώνα μας με διαιτητές τον κύριο τον Θεονά, τον Μπούκα και την κυρία Πέγκη Γρίβα. Πεντάδα για τον Αθηναϊκό που είναι στην επίδεση, η Σλούκα, η Ζουάν, η Λίτλ, η Μακέι και η Αγγελική Τζανετάτου. Από την μεριά της του Φάρου, η Λικέντρα Τζόνσον, η Μαγκλάρα, η Κεχαγιά, η Δίελα και η Πέλη Παπαμιχαήλ. Προβλέπεται αμφίροπο παιχνίδι, παρότι οι ομάδες είναι στην προετοιμασία και ψάχνονται και αυτές, γιατί είναι καινούργιες ομάδες. Δηλαδή στον Αθηναϊκό η πεντάδα δεν έχει καμία σχέση με τα περσινά κορίτσια που παίζανε. Και επίσης και στο Φάρο, αν αφαιρέσει στην Κεχαγιά, όλες οι άλλες είναι καινούργιες κοπέλες. Εδώ η Walker, η δεύτερη ξένη, μαζί με την... είπα την Johnson, συγγνώμη, στο ξεκίνημα είναι η... οι Janet Walker, συγγνώμη, μοιάζουν από μακριά. Κι όμως εγώ ξεκάνω δεύτερη φορά λάθος. Είναι η Κέντρα Τζόνσον, την ξέρω τόσο καλά, αλλά είναι λίγο αδειώτικη εκεί και δεν την γνώρισα από εδώ που είμαι, γιατί είναι λίγο ψηλά. Η Κέντρα Τζόνσον από τον Ολυμπιακό, από το Ελληνικό, μια κοπέλα με ιστορία τεράστια στο γυναικείο μπάσκετ. Ήταν η κοπέλα που πιστεύω ότι άλλαξε επίπεδο το ελληνικό τότε και αργότερα όταν συγχωρέθηκε τον Ολυμπιακό, μια κοπέλα που έδωσε πάρα πολλές ζήσεις. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την Αγγελική Τζανετάτου, το playmaker της Εθνικής Νεανίδων, βασικό playmaker φέτος στην Ουγγαρία. Ευστοχή στην πρώτη βολή, ήρθε και αυτή μεταγραφή πρώτη φορά φέτος στον Αθηναϊκό από τον Γκρόνο Αγίου Δημητρίου. Μαγκλάρα που έρχεται από την Τουρκία, από την Χατάη, από την Χατάη της Κατένας Χατζηδάκη. Η Χατάη έπαιζε Ευρωλίγκα, η αριστεία δεν είχε πολύ συμμετοχή, αλλά και μόνο οι παραστάσεις και οι προπονήσεις που έκανε σίγουρα τη βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν από τις πρώτες επιλογές του Γιώργου Λιβάδη στο να τη φέρει στο Φάρο. Πλέον έχει και την εμπειρία, ένα κορίτσι που έχει παίξει σε πολλές συγκεκριμένες ομάδες, αλλά μόνο η παρουσία στην Τουρκία, Χατάη και στην Ευρωλίγκα είναι αρκετή για να είναι στις πρώτες επιλογές κάθε της ομάδας του Κερατσινίου. Και Χαγιά.
Ιωάννα Δίελα και αυτή καινούργια από τον Παναθηναϊκό στην, στο Φάρο, Τζόνσον. Χρεώνεται με επιθετικό στην, στο πολύ καλό στήσιμο που έκανε η Αναστασία Σλούκα. Ο Αθηναϊκός πρέπει να πούμε ότι στην αλλαγή τη μεγάλη που έκανε είναι από τις λίγες ομάδες της Α1 που έχει τρεις ξένες παίχτριες. Έτσι, ήταν μια επιλογή του coach Καλογερόπουλου. Να, και είναι, και οι τρεις είναι αξιολογότατες. Έχω άποψη γιατί τις είδα σε δύο φιλικά. Είναι πάρα πολύ αξιόλογες παίχτριες. Τζανετάτου. Σλούκα. Η Χάνα Λίτλ αστοχή, η Κεχαγιά. Για την Κεχαγιά έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ ως ευνηδιασμός. Η Τζόνσον, η οποία άργησε να μπει στις προπονήσεις, ήταν στην Αμερική, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή της και να γυρίσει και είναι τελευταίο καιρός προπονήσεις, ακόμα έχει λίγο δουλίτσα. Είναι μια παίχτρια όμως που είναι λίρα 100 για κάθε ομάδα, δεν το συζητώ. Αστοχή στην πρώτη βολή κέντρα Τζόνσον. Ευστοχή στη δεύτερη. Νάι Λίτλ. Σε μια, ένα πολύ καλό playmaker που πήρε τη Σαμάνθα Μακέι με εμπειρία στην Ευρώπη. Μια ένα playmaker που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε. Και Χαγιά, η κοπέλα που ουσιαστικά στηρίχθηκε πάνω της ο Φάρος στην περσινή της άνοδο. Αλλά τι να πεις για τη ζωή. Η ζωή ήταν μέλος του Αθηναϊκού, της καλής ομάδας του Αθηναϊκού που πήρε το Triple Crown. Μέλος της 12ης του Αθηναϊκού που πήρε την, το Euro Cup, το 10. Το... στο Φάρο ακούμπησε πάνω της ο Λιβάδης πέρυσι και η ομάδα με αυτήν ηγέτη έκανε μια πολύ εύκολη χρονιά στην Α2. Πολλά μπορεί να πεις για τη ζωή. Μια παίχτρια που πέρασε και από την... όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε εδώ στην Λιούπολη, στην Ακαδημία Λιούπολης και από εκεί πήρε το δρόμο της. Μια σκόρερ, μια killer θα έλεγα. Και θα σταματήσω εδώ γιατί μπορώ να μιλάω πολύ ωραία για τη, για τη συγκεκριμένη παίχτρια. Τζόνσον στο επιθετικό rebound, χάνει την μπάλα και η Χάνα Λίτλ. Μια πάρα πολύ γρήγορη παίχτρια, είναι αδύνατη αλλά έχει τόση ενέργεια που θα δώσει πάρα πολλές λύσεις στον Γαβρίλο Καλογερόπουλο. Ήθελα να κάνω μία μνήμα τώρα με την ευκαιρία της, για τους δύο προπονητές, για τα δίδυμα μάλλον των προπονητών. Από τη μία μεριά ίσως ο πιο έμπειρος μαζί με τον Αντώνη τον Μπουμπού στο γυναικείο μπάσκετ, Γαβρίλος Καλογερόπουλος, με δίπλα του μία από τις καλύτερες γκάρτ που περάσαν από την Ελλάδα, τη Λία την Γκουζίνη. Και από την άλλη μεριά ο Γιώργος Ολιβάδης που πέρασε και από τον Αθηναϊκό, από τις Εσπερίδες. Τώρα στο Φάρο κάνει, ήταν ο προπονητής που ανέβασε την ομάδα πέρυσι. Δίπλα του έχοντας ένα πολύ έμπειρο προπονητή, τον Θανάση τον Παναγιωτόπουλο. Αυτά που χάνει τώρα η Τζόνσον σίγουρα είναι από απροπονησιά. Δεν είναι καλάθια που επιτρέπονται στην κλάση της κέντρα να τα χάσει. Αλλά σίγουρα να προπώνει και το δείχνει. Και είναι ένα παιδί προπόνησης η κέντρα, δεν νομίζω ότι μόλις δει τα βήματά της θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο από τους ανθρώπους του Φάρου. Μαγκλάρα. Εδώ η Δίελα ποστάρει τη Σλούκα, συμπαίχτρες πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Την επαναφορά η Ζωή και Χαγιά. Μαγκλάρα. Περνάει η Δίελα, πάρα πολύ ωραία, αλλά βγαίνει η Ζουάν για να την κόψει και η Γρίβα δίνει φάουλ. Φαίνεται ακούμπησε το χέρι της και η Δίελα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή Ιωάννα στην πρώτη. 4-4, ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ευστοχή και στη δεύτερη και δίνει προβάδισμα για πρώτη φορά στο Φάρο.
5,5 λεπτά πριν λήξει την πρώτη δεκαλέπτου. Και αλλαγή ψηλών και αλλαγή ξένων. Φεύγει η Τζόνσον και μπαίνει στον αγώνα το καινούριο απόκτημα για την ομάδα του Φάρου, η Τζέιν Βόκερ. Σουτάρει η Μακέι, αστοχή, επιθετικό rebound η ίδια. Πάλι στη Μακέι, ποστάρει τη Μακλάρα, δεν υπάρχει ένα μισμάτσι, είναι αρκετά πιο ψηλή η Αμερικανίδα. Είδατε πόσο ωραία πιβοτάρισε και σούταρε εκμεταλλευόμενη διαφορά ύψους από την αριστεία. Και κάνει το 6-5. Σας είπα ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρουν δύο ομάδες και οι δύο ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Αλλά έχουν τόσο αξιόλογες παίκτριες που σίγουρα κάτι περιμένουμε παραπάνω να δούμε σήμερα. Ωραία πάσα στην Ζουάν. Κοιτάξτε τι ώρα που πιβοτάρει και αυτή. Σκοράρει. Έχει διαλέξει τρεις πολύ καλές ξένες παίκτριες ο Καλογερόπουλος. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, πραγματικά είναι αξιολογότατες παίκτριες και δίνουν μεγάλη δύναμη και βοήθεια. Περνάει και Χαγιά, κάτι που ξέρει να το κάνει με κλειστά μάτια. Εκμεταλλεύεται, διαβάζει πάρα πολύ καλά το πικ που μπορεί να... το pick and roll και μπορεί να σταματήσει γρήγορα στο τάρι, αυτή τη γρήγορη εκτέλεση που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Αγγελική Τζανετά του. Κοιτάξτε τι ωραία πάσα, κοιτάξτε τι ωραία πάσα. Αστοχή η Ζουάν. Και αλλαγή για την ομάδα του Λιβάδη. Μία παίκτρια πέρυσι έπαιξε πάρα πολύ καλά στον Αθηναϊκό, η Ρούλα Καλογύρου, στην θέση της Ιωάννας Δίελα. Έμπειρη παίκτρια με πολύ πολύ μπάσκετ μέσα της. Και μία ακόμα αλλαγή, και αυτή καινούργια παίκτρια για τον Γιώργο Λιβάδη, η Κόα, να το πω έτσι, από την Κόα η Βικτόρια η Γούναρη, και έρχεται από τη Λευκάδα αυτή φέτος. Ένα κορίτσι με πάρα πολύ ενέργεια, θα τη δείτε, νεαρή, Καλογύρου. Πασάρι στη Walker, πολύ ωραίο σουτ από την forward του, από την power forward του Φάρου. Σκοράρει 9-8. Ζουάν, πάλι Μακέι με την γούναρη πάνω της. Θα την κερδίσει στη δύναμη εδώ, αλλά κάνει λάθος πάσα. Παπαμιχαήλ και Χαγιά. Κοιτάξτε τι ώρα περνά, σαν σταματημένη την περνάει η Walker του Ζουάν. Πάρα πολύ καλή κίνηση, δείχνει ότι ξέρει μπάσκετ. 11-8 για το Φάρο. Να η Μακέι σταματάει, αστοχή. Και Χαγιά το αμυντικό rebound και κατεβάζει και την μπάλα. Δεν είναι καλή πάσα, κλέβει η Little και παίρνει το φάουλ από τη Walker. Όλες αυτές βέβαια που ήρθαν τώρα ψάχνουν να βρουν τα βήματά τους. Σίγουρα είναι περίοδος προετοιμασίας. Οι ομάδες προσπαθούν να τις φέρουν όσο μπορούν νωρίτερα για να μπουν στο κλίμα και στο πνεύμα του πώς αγωνίζονται. Δύο βολές για την Hannah Little. Αστοχή στην πρώτη. Και αστοχή στη δεύτερη. 11-9. Τώρα σαν point guard η Γούναρη, Πέλη Παπαμιχαήλ. Γούναρη. Παπαμιχαήλ. Δεν πασάρει καλά, χάνει την μπάλα, ελέγχει, πάει μπάλα για Χαγιά. Αστοχή, ήταν υποπίεση το σουτ της ζωής. Αγγελική Τζανετά του. Ένας μέναν. Κοιτάξτε τι ωραία που γυρίζει. Πολύ ωραία κίνηση από την νεαρή διεθνή. Κάθε χρόνο και πιο βελτιωμένη τη βλέπουμε την Αγγελική και πραγματικά
έχει τόση όρεξη για μπάσκετ που περιμένουμε πάρα πολλά παρολά για αυτήν. Από αυτήν μάλλον. Νάι Βόκερ πάλι, δύσκολο σουτ με την Ζουάν κρεμασμένη πάνω της. Δείχνει να το έχει το μακρινό σουτ. Μακέι. Νάι Τζανετά του, ξεμαρκάριστη. Σουτ 2 πόντων. Να λοιπόν η μικρή ξεκινάει πολύ ζεστή. Έχει σκοράρει τους πρώτους 6 πόντους αν δεν κάνω λάθος. Η 8. Να η Walker πάλι από την ίδιο σημείο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Πολύ καλή σουτέρ. Πολύ καλό τρόπο που σουτάρει. Και τώρα διεθνείς μπαίνουν το playmaker της Εθνικής Κορασίδων και playmaker της ομάδος των Κορασίδων και Νιανίδων του Φάρου. Η Λίλη Καρακασίδου, ένα ανερχόμενο ταλέντο. Την είχε ο Μπακογιώρος στην Εθνική Κορασίδων. Φέτος στα Σκόπια. Τη γνωρίσαν όσο δεν την ξέρανε. Να η Λίτλ που κλέβει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ από τη Γούναρη. Είναι πάρα πολύ, σας είπα ότι έχει πάρα πολύ ενέργεια αυτό το κοριτσάκι. Αυτή η παίχτρια αθλήτρια. Τρέχει πάρα πολύ, παίζει άμυνα, πηδάει. Δεν έχει πολύ τεχνική, αλλά αυτή η ενέργεια όμως που βγάζει είναι απαραίτητη σε κάθε ομάδα για άμυνα και επίθεση. Δύο βολές. Για να ξαναδώσει το προβάδισμα στον Αθηναϊκό. Αστοχή στην πρώτη. Ντέρμπι προβλέπεται. Είναι, οι ομάδες δείχνουν ότι είναι στο ίδιο επίπεδο προετοιμασίας, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο. Σκοράρει τη μία από τις δύο βολές και δίνει προβάδισμα στον Αθηναϊκό ένα πόντο. 16-15. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Γούναρη. Βόκερ. Ου, κοιτάξτε τι ωραία τεχνική. Πίβοτ, κίνηση, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δείχνει κοπέλα να ξέρει μπάσκετ. Μακέι και θέλει 10 δευτερόλεπτα. Στην Ζουάν. Έκανε μια κίνηση παραπάνω. Αν γύρνα για παριστερά ήταν έτοιμη να βάλει το καλάθι, ήταν μόνη της, αλλά άργησε λίγο και μπλοκαρίστηκε και έκανε βήματα. Στα 2 δευτερόλεπτα δίνει το δικαίωμα τώρα στον Φάρο να εκδηλώσει επίθεση με 2 δευτερόλεπτα, 2 και 9. Καλογύρου, σταματάει, σουτάρει, δεν ευστοχεί και λήγει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 17-16 υπέρ του Φάρου. Επιστροφή στο κλειστό της Ηλιούπολης για την περιγραφή του δευτέρου δεκαλέπτου του τελικού του τουρνουά στη μνήμη του Δημήτρη Μπασιούρη που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Καλαθοσφαίρας με τον Φάρο να προηγείται στο πρώτο δεκάλεπτο 17-16. Τώρα παίζουν και οι δύο ξένες. Μέχρι τώρα η Walker κάνει σπουδαία εμφάνιση. Έχει βάλει τους 10 από τους 18 πόντους, τους 19 πόντους μάλλον τους ομάδας της. Τώρα γιατί δούμε μαζί παρέα με την Τζόνσον. Βγαίνει δυναμικά η Τζόνσον πάνω στην Μακέι. Πασάρει στη Λίτλ. Πολύ καλή βοήθεια από την Έφη Κριτζά που είπε και μπήκε και αυτή στο παιχνίδι. Είναι και αυτή από την περσινή ομάδα. Μαζί με την Ζωή και Χαγιά τραβήξανε το κάρο, να το πούμε έτσι, της ανόδου της ομάδας τους. Παίχτρια που ρολίστρια χρειάζεται, βάζει και καλάθι, είναι αξιολογότατη παίχτρια, χρήσιμη σε κάθε ομάδα. Να και Χαγιά πάλι, όλα περνάνε το χέρι της. Η Λίτλ παίρνει το rebound. Μακέι περνάει πολύ εύκολα, αλλά αστοχή στο τελείωμα. Μακέι πάλι.
Είδατε πόσο καλή παίχτη, πόσο ωραία πέρασε. Βέβαια ήταν και κακή άμυνα, δεν πρόλαβε να καλύψει υψηλή. Αλλά πολύ ωραία πέρασε η Σαμάνθα Μακέι και έγραψε το 19-18 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου λοιπόν. Ντερμπάκι δείχνει και όσοι το παρακολουθήσουν έχει ενδιαφέρον γιατί έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Για Σαββατόβραδο είναι μια χαρά. Να πάλι Walker παίζει σπουδαία σήμερα. Γιατί βλέπουμε και κοντά και μακριά το καλάθι, άρα δείχνει μια ποικιλία κινήσεων και έχει και ένα σώμα που δύσκολα την πλησιάζει, είναι πολύ γερή κοπέλα. Ζουάν. Να η Μακέι πάλι. Αστοχή στο ξεμαρκάρι. Ότι είδατε που ήταν και εκεί η Little, αυτό που σας είπανε πάρα πάρα πολύ ενέργεια, ήταν και σε αυτό το επιθετικό rebound. Κερδίζει το φάουλ από την Κριτζά και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Η νιόφερτη Αμερικανίδα του Αθηναϊκού και του Γαβρίλου Καλλιόπουλου. Σκοράρει η Little στην πρώτη βολή. 21-19. Αστοχή στη δεύτερη, το έχει πατέντα μία στις δύο. Και μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Επαναφορά στη Μαγκλάρα. Κοιτάξτε πάλι Walker, πάρα πολύ καλή και την εκμεταλλεύεται και σωστά με σωστές κινήσεις, αλλά έχει πολύ καλή κίνηση μέσα στη ρακέτα. Μακέι. Σλούκα. Γνωστό πυροβόλο η Αναστασία Σλούκα. Θυμίζουμε για όσοι δεν ξέρουν, αδελφή του Κώστα Σλούκα, του παλιού παίκτη Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσέ, του βασικού μας γκάρ της εθνικής ομάδας. Να η Κεχαγιά, αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Αστόχησε τώρα. Να η Μακέι, τρέχει την ομάδα της. Κοιτάξτε πώς περνάει. Το τελειώνει, δεν είναι καλό το τελείωμα, αλλά ξέρει το rebound ξανά. Με την Johnson απέναντί της, έχουν γίνει αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Η Σλούκα, αυτό το ξεμαρκάρι στο σούτ, το χάνει όμως. Μαγκλάρα και Χαγιά. Να αστοχεί η Ζωή στη διεκδίκηση του rebound, το κερδίζει η Γκριτζά και η Τζαντά του υποπίπτει σε φάουλ. Πρώτο φάουλ και για τον Αθηναϊκό. Αλλαγή. Η προερχόμενη από τον Παναθηναϊκό διεθνής και αυτή με την Εθνική Νεανίδων, η Στούπα. Και αυτή η Νιόφερτη στον Αθηναϊκό, πρώτη χρονιά. Παπαμιχαήλ. Ο Μπούκας λέει ότι αγκίστρωσε τη Στούπα με το χέρι της και time out. Με το σκορ 23-21 επί του φάρου. Επιστροφή στο Κλουζό της Ηλιούπολης για τα υπόλοιπα 6 λεπτά του αγώνα του τελικού για το τουρνουά στη μνήμη του Δημήτρη Μπασιούρη. Να η Μακέι πάλι, την περνάει τη Μαγκλάρα εύκολα, αλλά εκεί το τελείωμα δεν είναι όπως πρέπει. Παπαμιχαήλ και Χαγιά. Παπαμιχαήλ, κακό σουτ. Σλούκα. Στούπα. Περνάει όμορφα. Πολύ ωραία κίνηση της Τζανετάτου, πάρα πολύ ωραία κίνηση, αλλά το τελείωμα δεν είναι όπως πρέπει.
Μαγκλάρα. Προσπαθεί να τρέξει την ομάδα της, καλές επιστροφές όμως ο Αθηναϊκός. Παπαμιχαήλ. Πάλι Μαγκλάρα. Η Τζαντά του κερδίζει την μπάλα. Να η Τζανετά του. Εδώ η Ζουάν γυρίζει γρήγορα να προλάβει την άμυνα της Τζόνσον, αλλά στοχή. Το 23-21 παραμένει αρκετή ώρα. Περνάει και Χαγιά. Πάει να δώσει πάσα κάτω από τα πόδια της. Βρίσκει στο πόδι της τούπα όμως. Και να ανανεώνεται ο χρόνος. Άρα 14. Καινούργια 14. Η Καλογύρου πάλι στο παιχνίδι. Στη θέση της Έφης Κριτζά. Μαγκλάρα. Καλογύρου. Ωραία πασάρι στην Τζόνσον. Πάρα πολύ ωραία. Καθυστερεί η Τζόνσον, εγώ πιστεύω. Και σφυρίζει, σφυρίζεται όμως φάουλ στην Ζουάν. Και Χαγιά. Κοιτάξτε, αυτό το φοβερό ξεμαρκάσμα που μπορεί να κάνει η Ζωή, πρέφτει ξαφνικά μόνη της και με κίνηση στο σουτ να έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στο πώς τελειώνει την μπάλα, σκοράρει και γράφει το 25-21. Μια παίκτη που την ξέρει πολύ καλά και ο Γαβρίλος ο Καλογερόπουλος, πολύ καλά, μαζί πρόπερση κάνανε σπουδαία χρονιά στον Αθηναϊκό, αλλά και ο Λιβάδης που την έχει περάσει, όπως είπαμε, και αυτός από τον Αθηναϊκό, την ξέρει, την εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε την Πέλη πόσο ωραία λύσεται μέσα στις φυλές. Η Πέλη πρέπει να ξαναθυμηθεί ότι ήταν το βασικό σέντερ της εθνικής ομάδας. Πέρασε κάποιες περιπέτειες με την κάποιες δικές της στον Ολυμπιακό, δεν χρησιμοποιήθηκε όσο θα έπρεπε, έμεινε λίγο ψυχολογικά πίσω θα έλεγα. Και το βασικό σέντερ φορ, η παίχτρια που το 9 στη Λετωνία ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της αλυσίδας του Κώστα Μίσα και Τζόρτζη Δικαιουλάκου, που η ομάδα πήρε την πέμπτη θέση, και βασικό σέντερ την πρώτη χρονιά της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο της Πράγας, πρέπει να επανέλθει σε αυτές τις εμφανίσεις, γιατί και μπάσκετ ξέρει και ψηλές δεν έχουμε πολλές. Αυτά. Αστοχή Τζόνσον. Μακέι. Παίρνει το screen της Ζουάν. Στούπα. Πολύ καλό σουτ. Αυτά παιδιά που λέγαμε πριν και για την Πράπα, για τη Στούπα, όλα σε αυτά τα κοριτσιά έχουν δουλέψει με τον Μπρέκα πέρυσι και προηγούμενα με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, πριν αρχίσουν τα προβλήματα στο τριφύλι. Και σίγουρα αυτά όλα είναι εμπειρίες, είναι παραστάσεις, είναι κόντρες γερές. Άρα λοιπόν είναι σε καλή κατηγορία, γιατί είναι και διεθνής και όπως είπαμε της Εθνική Νεανίδων, δεν είναι κάποιες τυχαίες κοπέλες. Να η Καλογύρου ξεμαρκάρει στην πολύ ωραία πάσα της Μαγκλάρα. Να η Στούπα παίρνει το αμυντικό rebound. Πασάρι στη Μακέι. Προσπαθεί να τρέξει όμως έχει γυρίσει ο Φάρος. Κοιτάξτε τι ωραία που πάσαρε πίσω τα πόδια της. Το σουτ της Καλογύρου, της Τζανετάτου που το ζήτησε ο Καλογερόπουλος και τη χειροκρότησε μάλιστα, παρότι αστόχησε, ήταν σωστή η επίθεση. Το ήθελε μάλλον αυτό το σουτ. Κακή πάσα της Τζόνσον στην Παπαμιχαήλ. Δύο κορίτσια που ξέρονται, γνωρίζονται πολύ καλά από τον Ολυμπιακό πέρυσι. Κοιτάξτε τι ώρα που περνάει η Τζαντά του αστοχή όμως. Φωνάζουν για φάουλ οι φίλαθλοι. Έλεγα λοιπόν για Τζόνσον και την Παπαμιχαήλ, συμπαίχτρια στον Ολυμπιακό πέρυσι. Τα τελευταία χρόνια συμπαίχτριες. Και συνεχίζουν και στο Φάρο συμπαίχτριες. Time out τα Ολιβάδης. Επιστροφή στο Ξέτσι Λιούπολης για τα τελευταία 1:40 που υπολείπονται για λήξη το ημίχρονο, με τον Φάρο να προηγείται 27-24 στον τελικό του τουρνουά στη μνήμη του Δημήτρη Μπασιούρη. Σλούκα. Την πιέζει Καλογύρου. Χρώνεται με φάουλ όμως. Είχε φάουλ να δώσει ο Αθηναϊκός. Ο Φάρος είναι το τρίτο φάουλ για την ομάδα του Κερατσινίου. Ζουόν με πλάτη την Walker, σταματάει γρήγορα όμως την κίνησή της. Σλούκα σταματάει, σουτάρι, αστοχή.
Η Walker που κάνει μια σπουδαία εμφάνιση σήμερα και σε άμυνα και σε επίθεση, έχει περιορίσει και την ζώνη πάρα πολύ. Ο Λιβάδης εγκατέλειψε γρήγορα την ιδέα του να παίξει με δύο ψηλές. Ίσως ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, ίσως θέλουν ακόμα λίγο προπόνηση. Γι' αυτό το ελάφρυνε λίγο βάζοντας την Μπέλη Παπαμιχαήλ δίδυμο τώρα με την Τζέντ Walker. Καλογύρου σαν point guard τώρα. Τρεις πολύ έμπειρες παίκτες στην περιφέρεια του Φάρου και Χαΐα Καλογύρου Μαγκλάρα. Χάνει σε ύψος αλλά κερδίζει σε εμπειρία και σε ποιότητα. Να η Παπαμιχαήλ γυρίζει, αστοχή, η στούπα είναι εκεί και άλλο ένα rebound. Σλούκα, Ζουάν, παρεμβαίνει Πέλη και βγάζει την μπάλα out. 41 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το ημίχρονο. 27-24, ο Φάρος μπροστά. Στούπα, Τζανετά του, η Walker με την Μαγκλάρα μπροστά της. Η Σλούκα είχε τοποθετηθεί εκεί πέρα για να σουτάρει, αστοχή όμως και αυτή. 25 δευτερόλεπτα ακόμα, τα 17 για τον Φάρο. Και Χαγιά, pick and roll, φωνάζει ο Λιβάδης και φαίνεται ότι έγινε για να φωνάζει μπράβο μετά. Μακέι, πολύ καλό κλέψιμο της Καλογύρου, η εμπειρία της που σας έλεγα. Κοιτάξτε τι ωραία, έρχεται η Walker από πίσω, δεν έχει επιστροφές καλές και με τη λήξη κερασάκι στην τούρτα λοιπόν, το καλάθι Walker 29-24 και λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα Φάρος Αθηναϊκός. Επιστροφή στο κλουστό της Ηλιούπολης για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του τουρνουά στη μνήμη του Δημήτρη Μπασιούρη που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρας. Στο πρώτο ημίχρονο σε ένα δύο ομάδες που σαφώς είναι ανέτοιμες αλλά δείχνουν πολλά στοιχεία καλά. Ο Φάρος είναι μπροστά με 5 πόντους, 29-24. Είδαμε ένα εύκολο καλάθι εδώ που έχασε η Littles καινή εστία. Μαγκλάρα, Γούναρη, Παπαμιχαήλ, Τζόνσον και Κεχαγιά για τη μεριά του Φάρου και Ρατσινίου. Λίτλ, Ζουάν, Μακέι, Σλούκα και Αγγελική Τζανετάτου. Στη γωνία στη Βικτόρια την Γούναρη, σουτάρει μικρή, το χάνει, rebound επιθετικό Walker, Τζόνσον. Να η Κεχαγιά. Αυτό που ξέρει πως είπαμε να κάνει καλύτερα από όλες. Και Χαγιά Ζωή, κινητήριος μοχλός και το πιο σοβαρό κομμάτι της μηχανής του Γιώργου Λιβάδη που ανέβασε την ομάδα πρωταθλήτη από την Α2 στην Α1. Και θα επαναλάβω μέλος του Αθηναϊκού για πολλές φορές της χρυσής δεκάδας εκείνη που πήρε το EuroCup και έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία για μένα του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ. Και πήρε και την συμμετείχε και στο Triple Crown, επίσης τεράστια επιτυχία της μεριάς της ομάδας του Γύρωνα. Εδώ μονομαχία δύο νέων κοριτσιών, της Τζανετάτου και της Γούναρη. Το βελάκι δείχνει Φάρο. Το σκορ είναι 32-24 με αυτό το τρίποντο της Κεχαγιά. Μαγκλάρα σε Τζόνσον και τώρα Βικτόρια Γούναρη. Έχουν δουλέψει, είναι ένα κομμάτι που ξέρω ότι και πέρσι το έκανε πολύ ο Λιβάδης, το πώς παίρνει το screen και Χαγιά. Και επειδή ξέρει να το διαβάσει και ξέρει να το εκμεταλλευτεί, είναι μια πηγή κινδύνου σε κάθε φάση και βλέπετε ότι επιδιώκει πάρα πολύ ο Λιβάδης αυτό το pick and roll με την Χαγιά. Little. Επιθετικό rebound από την μετά το άστοχο σου τη Σλούκα.
Ο Αθηναϊκός δείχνει πρόβλημα στην επίθεση. Δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Δεν έχει λύσεις. Αντίθετα από τον Φάρο που βρίσκει έχοντας βασικό πυροβόλο την Γιαχαγιά, μια σκόρερ που έτσι βγάζει το ψωμί της, σκοράροντας. Αυτή είναι η δουλειά της. Πολύ ωραίο τρέιλερ, έρχεται από πίσω η Ζουάν και σκοράρει, μειώνοντας την διαφορά στους 6 και έχει και μία βολή. Όπως και να γίνει, έχει χρόνο αυτή και οι δύο ομάδες να μονταριστούν. Είναι καινούργιες ομάδες, ξαναλέω. Από τις 10 παίκτες που αυτή τη στιγμή είναι στο γήπεδο, η μοναδική που παίζε πέρυσι στην ομάδα της είναι μόνο η Ζωή Γιαχαγιά, που παίζε και πέρυσι στο Φάρο. Όλες οι άλλες είναι καινούργιες και στις δύο ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά πράγματα θέλουν χρόνο, δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη. Να η Γιαχαγιά λοιπόν πάλι. Όπως επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Γιαχαγιάς είναι ότι βάζει σωστά το σώμα της και μπορεί να πάρει εύκολα το φάουλ. Να και δύο βολές λοιπόν. Το γνωμικό, αν δεν βάλεις το καλάθι, τουλάχιστον να πάρεις κάτι, να κερδίσεις κάποιο φάουλ. Αν δεν πετύχεις το τέλειο, δεν είναι το goal foul. Να η Ζωή που το ξέρει πολύ καλά και το κάνει πολλά χρόνια πολύ καλά. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 34-27. Ναι, η Μακέι, που την παίζουν συνέχεια με αλλαγές, γιατί είναι μια πολύ καλή γκάρ. Ο Λιβάδης έχει διαλέξει αυτόν τον τρόπο να την αντιμετωπίσει. Εδώ βιάστηκε ακόμα είναι θέματα αυτά είναι απειρίας για την Αγγελτίνη Τζανετάτου, επειδή έχει πάρα πολύ έκρηξη. Βιάστηκε λίγο να ξεκινήσει την προσπάθεια της πριν δει που είναι η άμυνα και χρεώθηκε με βήματα. Εδώ πιέζει τη Μαγκλάρα. Θέλει Παπαμιχαήλ και Χαγιά. Το κάνει είναι αυτό το σκριν με τις πάντες, θα έλεγα, η Τζόνσον. Αμέσως φυρίζει το επιθετικό φάουλ. Πως είναι θηριώδης πλέον η Τζόνσον, τράκαρε η Μακέι πάνω και είναι σαν να πέσει σε τοίχο. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό κορίτσι η Λικέντρα Τζόνσον. Την μάθαμε καλά τόσα χρόνια στην Ελλάδα με το ελληνικό μου και τον Ολυμπιακό. Παίχτρια που άλλαξε επίπεδο στο γυναικείο μπάσκετ στην ομάδα της. Θα το λέω πάρα πολλές φορές. Σοφή επιλογή όταν την έφερε το ελληνικό τότε από τη Σουηδία, από την πρωταθλήτρια Σουηδίας, να παίξει άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Σπουδαία, σπουδαία παίχτρια, μαμά. Με την υπέροχη Destiny, την κόρη της, έχει έρθει τώρα χωρίς αυτήν για να δουλέψει λιγάκι, γιατί έχει χάσει πολλές προπονήσεις όντας στην Αμερική σε ένα camp που κάνει η ίδια. Να λέμε και μερικά πράγματα, το γυναικείο δεν έχει πολύ προβολή όπως έχουμε δει πολλές φορές. Σε μια χρονιά που φέτος περιμένουμε πολλά, είδαμε που ζήσαμε τον Ιούνιο, τα τέλη, την φοβερή προσπάθεια των γυναικών του Κώστα Κεραμιδά, της Μάλτσης, της Καλτσίδου, της Λίμουρα, όλων των κοριτσιών, την απίστευτη κατάληψη τέταρτης θέσης, την μεγαλύτερη επιτυχία των εθνικών ομάδων γυναικών. Έχουμε παγκόσμιο του χρόνου στην Ισπανία, εδώ ένας πολύ ωραίος ευνηδιασμός. Χάνει ένα εύκολο καλάθι, όμως παίρνει το επιθετικό rebound και με κεφαλιά από πίσω η Μακάρα της κάνει και φάουλ της Little. Πριν πια τη βρήκε με τον αγώνα η Αμερικάνα. Ευκαιρία λοιπόν να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Πράγα φέτος με την Εθνική Γυναικών, με αυτές τις απίστευτες νίκες με τη Ρωσία, με τη Σερβία, την πρωταθλήτρια Σερβία, με την Τουρκία, ειδικά αυτή την ματσάρα την τρομερή. Είχα τη χαρά να ήμουν στο σχολιασμό και των αγώνων και το ζήσα και εγώ πιο έντονα αυτό το πράγμα. Φέτος έχουμε προκριματικά για το Πανευρωπαϊκό. Έχουμε δύο αγώνες τον Νοέμβριο και άλλους δύο τον Φεβρουάριο για το Πανευρωπαϊκό του 19. Και φυσικά θα προετοιμαστεί η ομάδα για να παίξει στην δεύτερη μεγάλη πρόκληση που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο Παγκόσμιο Γυναικών της Τσεχίας. Της Ισπανίας, με συγχωρείτε, την πρώτη φορά που συμμετείχε στο Παγκόσμιο ήταν στην Τσεχία. Πρέπει να έχει χτυπήσει η Μαγκλάρα, γιατί βλέπω ότι έχει έρθει το φαρμακείο της ομάδας, ο φυσιοθεραπευτής. Και δεν φάνηκε γιατί. Αλλά βλέπω, πρέπει να μάτωσε, γιατί βλέπω χρησιμοποιούν. Δεν είναι μάτωσε. Την ώρα φαίνεται ότι βρήκε τον αγώνα της Λίτλ όπως εικονόταν.
Αναγκαστική διακοπή λοιπόν. Και περιμένουμε να αρχίσει το παιχνίδι έχοντας ακόμα 6-23 για να λήξει το δεκάλεπτο. Γιάννη, καταχειροκροτούμενα η αριστεία. Φάρος που έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Πριν από λίγες μέρες έπαθε ρήξη χιαστού το καινούριο απόκτημα της ομάδας του Κερατσινίου από τον Πανιόνιο η Πολίνα Σταμπούρλου. Να τις ευχηθούμε περαστικά. Ήρθε με τόσες φιλοδοξίες στην ομάδα του Κερατσινίου, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε. Δεύτερη φορά που παθαίνει αυτό το πράγμα η Πολίνα Σταμπούρλου. Στον Αστέρα Εξαρχείων όταν το είχε συμβεί την πρώτη φορά. Προσπαθούν να σκοπήσουν τα αίματα λίγο εδώ κάτω από το καλάθι. Μία βολή λοιπόν για την Little. Είναι εύστοχη. Ένα έμεσο τρίποντο λοιπόν. Μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Στους 4 από 8 που ήταν. Να η Πέλη παίζει ένας με έναν με τη Little. Αστοχή όμως. Και η Μακέη στην οργάνωση παιχνιδιού με την Βικτόρια Γούνερ να την παρακολουθεί. Για να την πιέζει. Ωραία πάσα της Κρυς Λούκα. Να η Μακέη μόνη της. Πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας. Γίνεται η έξτρα πάσα στην Μακέη και με τρίποντο ισοφαρίζει. Μειώνει τη διαφορά στην μικρότερη τιμή της στον ένα πόντο. 34-33. Έκανε ένα μαζεμένο 9-0, ήταν 34-24 το σκορ. 9-0 ο Αθηναϊκός, εκεί που είπαμε ότι δυσκολεύεται να σκοράρει. Φαίνεται μας άκουσε και πήρε μπρος, αλλά η ζωή ξέρει καλά το. Πήρε το όπλο της αμέσως. Με ένα τρίποντο έδωσε ψυχολογία στην ομάδα της μετά το 9-0 του Αθηναϊκού. 37-33. Ζανετά του. Περνάει πάρα πολύ ωραία, προσπαθεί να πασάρει, πασάρει στην Λίτλ, ξανακλέβει την μπάλα, αλλά τώρα και χαγιά, φεύγει στον ευθυνδιασμό, πάει να πασάρει κακή πάσα της ζωής. Η Μακέη κατεβάζει, κοιτάξτε πόσες τρίμπλες έκανε για να περάσει. Κοιτάξτε τι ωραία ενέργεια, με δύο τρίμπλες πίσω από την πλάτη της και δεξιά και αριστερά. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ από καλές παίχτριες που έχουν έρθει φέτος. Ελπίζουμε να είναι η καλή μας η χρονιά φέτος, γιατί οι ομάδες είναι δυνατές όλες. Αν αφαιρέσουμε ξανά πάμε τον Ολυμπιακό που είναι μια ομάδα διαφορετική, άλλες είναι οι φιλοδοξίες του Ολυμπιακού, είναι η Ευρώπη που επί τη ευκαιρία ευχαριστούμε και την καλή πορεία του Ολυμπιακού στο EuroCup σε έναν όμιλο πολύ βατό που καμία σχέση με τον περσινό που συμμετείχε η πρωταθλήτρια του EuroCup και μια πολύ καλή ομάδα όπως οι Κουτέντζες φέτος με την Ρίγα, με την Γκορζόφ και με την Μπεσίκτας που έχει αποδυναμωθεί και κάνει ανανέωση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη τύχη με την καινούργια ομάδα, με την Ελένη Καπογιάννη και τον Κώστα Μίσα στον πάγκο, να δούμε σημαντικές μέρες και σημαντικές στιγμές στην ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού. Να η Μακέη πάλι πήγε να κάνει το 2-2. Κοιτάξτε αυτό το κορίτσι που σας είπα για τη Λίτλ. Μπήκε, χώθηκε μέσα, δεν σου γεμίζει το μάτι. Ψηλό κοριτσάκα, δύνατο. Χώθηκε μέσα, πήρε το επιθετικό rebound. Βέβαια, τεχνικά της λείπουνε πραγματάκια, αλλά αυτή η ενέργεια που έχει είναι πάρα πολύ σημαντική. Την μπάλα για τον Αθηναϊκό, στο καλάθι διαφορά. Και με 4 λεπτά να μένουν ακόμα. Πολύ ωραία πάσα της Βαν, την κρατάει όμως η Πέλη για να μην την πάρει από πίσω. Και είναι τέταρτο φάουλ αυτό, τώρα σπίτουν 4 φάουλ. Time out, 37-35 για την ομάδα του Φάρου. Για να δούμε λοιπόν τις δύο βολές μετά το time out της Ζουάν, αν θα ισοφαρίσει.
μειώνει στο 37-36 και ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή και ισοφαρίζει. Καινούριο παιχνίδι λοιπόν, από την ισοπαλία ξεκινάμε με 4 λεπτά ακόμα για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, από δύο ομάδες που σαφώς είναι ανέτοιμες ακόμα. Έχουν πολύ δρόμο ακόμα, όπως είπαμε, είναι και καινούργιες ομάδες. Όλα γύρω αλλάζουν, η ζωή μένει, γιατί η ζωή είναι εγγύηση. Το χάσε τώρα αυτό το σουτ. Η Δίελα ξανά στο παιχνίδι απέναντι από την περσινή της συμπαίκτρας Βανέκο, την Αναστασία Σλούκα. Και είναι δύο βολές γιατί έχει συμπληρώσει τα 4 φάουλο η ομάδα του Κερατσινίου. Δύο βολές για την Σλούκα που έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον Αθηναϊκό μετά από πολλή ώρα. Να λοιπόν που σκοράρει στην πρώτη βολή η Αναστασία, κάνει το 37-38. Μετά από πολλή ώρα, όπως είπαμε, πρωτοπορία ο Αθηναϊκός. Αστοχή στη δεύτερη. Το rebound από τη σπουδαίο ταλέντο, μπορώ να μιλάω πολύ ώρα για αυτήν. Τη Ιωάννη Χατζηλεοντή, τη βασική ψηλή της Εθνικής Κορασίδων και ένα από τα κορίτσια που υπόσχονται πάρα πολλά. Παπαμιχαήλ, Χατζηλεοντή. Παπαμιχαήλ, πολύ ωραία πάσα της μικρής. Συνδυάζεται με την έμπειρη συμπαίκτριά της. Η πέλεια από εκεί είναι εύκολη για εκείνη. Ξαναδίνει προβάδισμα στον Φάρο. Πόντο-πόντο το παιχνίδι. Τουλάχιστον οι φίλαθλοι που είναι εδώ παρακολουθούν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από πλευράς εξέλιξης. Τζανετά του. Πέμπτο σκριν τη στούπα. Παϊχώνεται και κερδίζει το φάουλ. Μεγαλώνει η Αγγελική, μαθαίνει και να χώνεται και να βάζει και το σώμα της καλά και να κερδίζει φάουλ. Δύο βολές για την πρώην παίχτρια του Κρόνου. Εκεί μεγάλωσε μπασκετικά. Ήταν σε όλα τμήματα υποδομών στη γυναικεία ομάδα. Φέτος αποφάσισε να αλλάξει στέγη και να έρθει εδώ στο Βύρονα. Εδώ στο Βύρονα, μάλλον εκεί στο Βύρονα. Είναι κοντινά. Και σύν την εμπειρία που πήρε από την Εθνική Νεανίδων που ήταν το βασικό της playmaker. Ευστοχή στην πρώτη βολή, ισοφαρίζει. Ευστοχή στη δεύτερη. 40-39, πάλι μπροστά ο Αθηναϊκός. Παπαμιχαήλ, τάκλιν από την Little. Αλλά ο Αθηναϊκός έχει να δώσει φάουλ. Είναι το δεύτερο μόλις φάουλ αυτό. Άρα έπαρε να παίξω. Ο Καλογερόπουλος με μικρό ρόστερ, με μικρό βάθος πάγκου. Άλλωστε δεν αρέσει και το Γαβρίλος να πάει στο βάθος του πάγκου. Παίζει με συγκεκριμένες παίκτες που ξέρω ότι ακριβώς τι μπορούν να του κάνουν. Εδώ πολύ ωραία βάλει το σώμα της η Ιωάννη Χατζηλεοντή και κερδίζει το φάουλ. Και μια τις νεαρές του Γαβρίλου που έβαλε τώρα την Βαρβάρα Θωμά και αυτή στην ομάδα τώρα φρέσκο κορίτσι. Να και χαγιά, να το πράγμα αυτό που νομίζετε ότι θα πέσει κάτω, αλλά είναι καλάθι που βάζει, είναι ο τρόπος της που σουτάρει, ο τρόπος που βάζει το πόδι μπροστά και σουτάρει. Τι να πω για τη ζωή, δεν μπορώ, είπα πολλά σήμερα, θέλω να σταματήσω. Λοιπόν, και αυτή η κοπέλα το λέω πολλές φορές, η ζωή και χαγιά δεν έχει παίξει εθνική ομάδα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς έγινε, να σκόρερ σαν κι αυτήν. Σε όλες τις ομάδες ήταν μεγάλη σκόρερ. Κοιτάξτε, κλέψιμο τώρα που έκανε στην Μακέι μια αξιολογότατη playmaker. Να η Διέλα, περνάει όμορφα, κάνει πολύ ωραία κίνηση και παίρνει και τις βολές, νομίζω. Λοιπόν, έλεγε την Χαγιά ότι αυτή η κοπέλα με τέτοια ικανότητα σκοράσμα δεν έχει παίξει ποτέ εθνική ομάδα. Θα το πω πολλές φορές γιατί νομίζουν όλοι μας λέει δεν γίνεται, δεν έχει παίξει ποτέ. Δεν θυμάμαι αν έχει κληθεί κιόλας στην εθνική ομάδα. Αυτό δεν το θυμάμαι επίσης να σας το πω, αλλά νομίζω ούτε και αυτό. Αυτά.
Τώρα πάει ο Λιβάδης, χρησιμοποιεί την, αρχίζει να βάζει κορίτσια από την περσινή του ομάδα των Κορασίδων και Διαρίδων. Και οι δύο διεθνείς, μπήκε η μικρή, η playmaker της Εθνικής Κορασίδων, όπως σας είπα, η Καρακασίδου, μαζί με την Χατζηλεοντή, τώρα είναι δύο παιδιά από το μέλλον του γυναικείου μπάσκετ και του Φάρου. Δύο βολές η Ιωάννα Διέλα, η διεθνής Ιωάννα Διέλα. Ένα κορίτσι πάρα πολύ άτυχο, ένα κορίτσι που χειρουργήθηκε στο πόδι της για αχιαστό και ξαναχειρουργήθηκε για να γίνει η σωστή χειρουργική επέμβαση στο ίδιο πόδι. Είχε γίνει λάθος η επέμβαση, έφαγε άλλο ένα χρόνο για να ξαναχειρουργηθεί στο ίδιο πόδι για αποκατάσταση της βλάβης, για να γίνει σωστά η δουλειά, να το πούμε έτσι απλά. Τι να πω για αυτό, κορίτσι άτυχο κορίτσι, αλλά γύρισε με πάρα πολύ πείσμα, είναι πεισματάρα. Και πιστεύω ότι εδώ στο Φάρο, με το κλίμα που επικρατεί και τον Γιώργο τον Λιβάδη που είναι έμπειρος και τον Θανάση Παναγιωτόπουλο, θα βρει τα πατήματά της και θα είναι αυτή που θέλουν. Να, η Χατζηλεοντή, μακρινό σουτ, αστοχή. Καρακασίδου. Βήματα απειρίας θα έλεγα εγώ. Είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ καλό playmaker, σοβαρή κοπελίτσα για την ηλικία της. Σαμάνθα Μακέι με τη Δίελα μπροστά της, δοκιμάζει ψηλή παίχτρια πάνω στην υψηλόσωμη γκάρ του σπόρτι του Αθηναϊκού. Κοιτάξτε πως πάει Μακέι, βέβαια στοχή, τι ωραία διείσδυση έκανε. Καλογύρου, ωραία πάσα στην Χατζηλεοντή. Και δεις βολές. Κοιτάξτε πόσο δυνατά μπήκε το κορίτσι αυτό. Και μιλάμε για ένα κορίτσι γεννημένο το 2002, έτσι, για να καταλαβαίνουμε για τι ηλικίες μιλάμε. Όπως και οι δύο κορίτσια, δύο κορασίδες αυτή τη στιγμή είναι στην πεντάδα του Φάρου. Διεθνείς μένα, αλλά κορασίδες. Χατζηλεοντή εύστοχη. Είναι πολύ καλή από την γραμμή των βολών, των ελεύθερων βολών, η Ιωάννα Χατζηλεοντή. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Φάρο. Πέρασε και από τις Εσπερίδες και από τον Κρόνο. Αγγελική Τζανετάτου. Ξανά η διαφορά, πήρε 6 πόντους. Ξέρετε, η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι έχει πιο πολύ βάθος, δείχνει σήμερα, και ίσως από εκεί προκύπτει και η διαφορά. Έχει πιο πολλές λύσεις ο Λιβάδης, σαφώς. Του Καλογερόπουλου, πούμε και τις, μην ξεχνάμε ότι έχει δίπλα του δεξί του χέρι και τη Λία την κουζίνη. Έχει και την απώλεια της Σταυρίας Κόνιαλη, που είναι καιρό εκτός προπονήσεων. Την περιμένει πώς και πώς, γιατί είναι μια σημαντική λίγη στην περιφέρεια. Δεν έχει πολύ βάθος πάγκου ο Καλογερόπουλος, να πάει σε πολύ μικρά κορίτσια. Είναι ένα θέμα που το συζητάει και ο ίδιος και το ξέρει ότι είναι το πρόβλημά του. Άρα περιμένουμε και τη Σταυρία την Κόνιαλη να έχει τουλάχιστον 7 έτοιμες κοπέλες ανά πάσα στιγμή να μπουν και από εκεί πέρα και τα υπόλοιπα κορίτσια να συμπληρώσουν. Καλογύρου, 25 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραίο μπάσιμο. Μπάσιμο εμπειρίας από μια παίχτρια που όπου παλιά των Εσπερίδων, του Ελληνικού, του Ολυμπιακού, του Αθηναϊκού πέρυσι και φέτος του Φάρου. Αστοχή σε αυτό το lay-up με τη λήξη του ημιχρόνου. 48-41 λοιπόν, κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο, Φάρος προηγούμενος. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό της Ηλιούπολης, στο τελικό του τουρνά στην μνήμη του Δημήτρη Μπασιούρη. Για να δούμε τελικά ποιος θα κερδίσει στον τελικό, στο παιχνίδι μεταξύ του Φάρου και του Αθηναϊκού, με το Φάρο να είναι 7 πόντους μπροστά, με πιο πλουραλισμό στην επίδεση, να λέγω, να πω την αλήθεια. Να, εδώ πολύ ωραία κίνηση απέναντι στη νεαρή του Φάρου, στην Χατζηλεοντή, η Χάνα Λίτλ. Κάνει το 48-43. Για να δούμε αν ο Φάρος θα συνεχίσει στο ρυθμό αυτό και ο Αθηναϊκός θα μπορέσει να περάσει ξανά μπροστά, όπως έκανε στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου.
Θυμίζουμε ότι είναι παιχνίδια προετοιμασίας και σίγουρα οι ομάδες έχουν πολλά πολλά ακόμα να δούνε. Καινούργιες ομάδες, καινούργιες παίκτριες. Πολύ ωραία κίνηση από την Καλογύρου, αστοχή. Με χαρά μας βλέπουμε ότι η αριστεία Μαγκλάρα επιστρέφει, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό στο τραυματισμό της. Ετοιμάζεται να κάνει τρεις αλλαγές ο Γιώργος Ολιβάδης. Εδώ η Ζουάν με την Παπαμιχαήλ. Την κόβει η Πέλη, αλλά φαίνεται ο Θεωνάς δίνει φάουλ. Φαίνεται ότι είχε επαφή με το χέρι της. Δύο βολές για την Αμερικανίδα του Αθηναϊκού. Ευστοχή στην πρώτη ποινή. Αστοχή στη δεύτερη, rebound από την Λικέντρα Τζόνσον. Η Μαγκλάρα στην οργάνωση παιχνιδιού και Χαγιά πήρε μια ανάσα η ζωή, γιατί όπως και να γίνει τη χρειάζεται. Κοιτάξτε πως πήρε την μπάρα η Σβόν, πως την έκρυψε. Κάνει μια ποικιλία παραπάνω που δεν χρειαζότανε, χάνει το καλάθι και εκνευρίζεται λίγο η Λίτλ εδώ από την άμυνα της Διέλα που πήρε το επιθετικό rebound. Είδατε πόσο γρήγορα και αυτή πήγε στην επίθεση. Δεν τελείωσε απλά η Σβόν, πήγε να κάνει μια ποικιλία και έχασε το καλάθι, αλλά το επιθετικό ήταν αυτό το κοριτσάκι που τρέχει, πηδάει. Και δύο βολές λοιπόν για την Χάνα Λίτλ. Σαν 48-46, εδώ είναι λοιπόν ο Αθηναϊκός. Δεν παράδει τα όπλα. Λάθος πάσα της Τζόνσον. Τρέχει Λίτλ στον ευθυδιασμό. Πάσα στη Μακέι. Αστοχή στο τρίποντο που επιχείρησε. Για να δώσει πρωτοπορία πάλι στην ομάδα της. Ξεκινάει η Πέλη, σταματάει όμως για να πέσει οργανωμένη επίθεση με την μπάλα στην αριστερά τη Μαγκλάρα. Τζόνσον. Τη σπρώχνει η Ζουόν. Ο διαιτητής δίνει φάουλ. Επαναφορά με τη Διέλα. Ψηλά πηδάει Σβόν, παίρνει το rebound και φεύγει Λίτλ στον κοιτάτε, σαν άνεμος έφυγε. Το τελείωμά της κακό. Κοιτάξτε πόση ενέργεια σας είπα έχει. Πήρε την μπάλα τη μια μεριά μια μεριά του γηπέδου, την πήγε στην άλλη. Δύο βολές πάλι. Πρέπει να είναι η παίκτη που έχει πιο πολλές βολές νομίζω. Γιατί ο τρόπος που παίζει κερδίζει εύκολα φάουλ, παίζει πολύ ερμηνικά, πάει πάνω στον παίχτη, πάνω στην μπάλα. Ο Λιβάδης τα λέει με τον Θεωνά. Έμπειρος διαιτητής ο Θεωνάς, α1 διαιτητής. Χάνει τη δεύτερη, δεν ισοφαρίζει λοιπόν. Ένα πόντο η διαφορά, 48-47 και 7,5 λεπτά ακόμα για την λήξη του αγώνα. Του τελικού του τουρνουά που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Καλαθοσφαίρας στη μνήμη του αείμνηστου Δημήτρη Μπασιούρη. Ωραία κίνηση Τζόνσον που θύμισε Τζόνσον από αυτή τη Τζόνσον που ξέρουμε, που θα γίνει σύντομα η ίδια γιατί έμεινε πολύ απροπόνητη όντας στην Αμερική πολύ καιρό. Κοιτάξτε τι ωραία περνάει η Μαγκέι. Κακό τελείωμα. Χάνει το lay-up. Πάσα στην Παπαμιχαήλ πάλι. Βλέπετε η Λίτλ έφυγε από τη μία μεριά του γηπέδου, πήγε στην άλλη για να κόψει αυτή την baseball πάσα προς την Παπαμιχαήλ. Αλλαγή. Ξαναδοκιμάζει το σχήμα ο Γιώργος Ολιβάδης με τις δύο Αμερικανίδες, τη Walker και τη Johnson. Και Χαγιά με τη Μακέι. Open ζητάει ο Ολιβάδης. Κάνει γρήγορη κίνηση και Χαγιά παίρνει το φάουλ από τη Μακέι.
Χαγιά πάλι με τη Μαγκλάρα. Δύσκολη ενέργεια της Αριστέας. Τη χαϊδολογάει η ζωή γιατί είναι φρέσκα παιδιά. Τζανετά του, περνάει, δίνει στην Μακέι, τρίποντε Μακέι. Είναι άστοχη σε αυτά τα σουτ η Αμερικανίδα του Sporting, του Sport, συγγνώμη, του Αθηναϊκού. Το θυμήθηκα. Ωραίο μπάσιμο, ωραίο επιθετικό της Τζόνσον. Κάτι που ξέρει πολύ καλά η κέντρα, να βάζει το σώμα της και να παίρνει την μπάλα στο επιθετικό rebound. Και κερδίζει δύο βολές. Πενταένα-47. Αστοχής δεύτερη βολή. Η Λίτλ σε αυτό και σε αυτό το rebound. Φεύγει η Σλούκα. Η Λίτλ πάλι. Πολύ καλή άμυνα από τη Δία, αλλά είναι αντιαθλητικό έτσι όπως πάει η περσινή της συμπαίχτητας στον Παναθηναϊκό να της το κάνει το φάουλ. Δύο βολές και μπάλα απ' έξω για την Ιωάννα Δίελα. Ευστοχή. 51-47. Α, 52-47, συγγνώμη. Και η κατοχή παραμένει στον η Σλούκα αντιλαμβανόμενη λάθος της δίνει το χέρι στον κύριο Θεωνά. Και η επαναφορά από την πλάγια γραμμή με την αριστεία να οργανώνει, τη Μαγκλάρα να οργανώνει την επίθεση. Walker και Χαγιά. Πολύ ωραία πάσα της Μαγκλάρα, πάρα πολύ ωραία πάσα της Μαγκλάρα. Γερές μάχες εδώ, δίνει αμυντικό φάουλ. Διαμαρτύρεται η Ζουάν ότι την έσπρωξε για να πάρει καλύτερη θέση. Άρα η αλήθεια είναι ότι οι διαιτές δώσανε δύο βολές στη Τζόνσον και φάουλ στη Ζουάν. Θέλει 5,5 λεπτά ακόμα το παιχνίδι να τελειώσει. 52-47 και η Λικέντρα Τζόνσον έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Ήταν ένα καλό κομμάτι της κέντρα από τις βολές, ήταν αρκετά εύστοχη πάντα. Χάνει τη δεύτερη. Μακέι. Ωραία τρίμπλα, πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία ενέργεια, δεν βάζει το καλάθι. Τα βρίζει τον εαυτό της βγαίνοντας έξω το γήπεδο. Πιστεύω ότι αυτή η κοπέλα αν προπονηθεί θα μας αφήσει όλους με ανοιχτό το στόμα. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή παίκτη, φοβερή τεχνική. Καλή σουτέρ, ψηλή κοπέλα με όγκο. Νομίζω ότι με την κατάλληλη προπόνηση θα δείξει ποια είναι. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Και ευστοχότα και στη δεύτερη, μειώνει τη διαφορά στους 4 και 5,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Μαγκλάρα.
και Χαγιά. Αστοχή ζωή και την, το rebound η Αναστασία Ισλούκα. Με την έφυγη Γκριτζά που μπήκε στη θέση της Δίελα να τη μαρκάρει. Πολύ δυναμικά και τα καταφέρνει, την μπερδεύει. Χάνει την μπάλα, η Λίτλ είναι εκεί πέρα. Και εύστοχη! Και εύστοχη! Αυτό το κορίτσι, το αδύνατο, το που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά με την τόση ενέργεια και τόσο δραστηριότητα που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Μαγκλάρα. Πολύ ψηλά η Βον, η Ζεζουόν κερδίζει το rebound. Μακέι, η μπάλα στη Σλούκα, αυτά τα σουτ τα βάζει η Αναστασία, είναι το αγαπημένο της σουτ, ειδικά από τις γωνίες. Δεν ήταν εύσα για αυτή τη φορά, 53-51. Προβλέπετε τα τελευταία 4 λεπτά, ένα γερό ντέρμπι για να δούμε ποιος θα κατακτήσει την πρώτη θέση στο τουρνουά. Στη μνήμη του πολύ ωραίο συνδυασμός, πάρα πολύ ωραία κίνηση και πολύ ωραίο τελείωμα από την Jane Walker. 55-51, 4 λεπτά ακόμα. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά κακό τελείωμα. Διαμαρτύρονται για φάουλ, αλλά δεν στήριξε τίποτα. Μαγκλάρα και Χαγιά. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραία κίνηση, step back. Και εύστοχη πάλι, αυτό το μακρινό σουτ πρέπει να είναι το αγαπημένο της από ό,τι βλέπω, γιατί και στην αρχή ξεκίνησε, θυμόσαστε, που βάλε όλους τους πόντους στην αρχή αυτή με αυτούς τους τρόπους του σουτ του μακρινού. Στους 6 πόντους η διαφορά, περνάει η Σλούκα, πιέζουν στην άμυνα, κακό σουτ θεωρώ, ήταν σουτ απελπισίας, αλλά τελείωνε και ο χρόνος, περνάει η Μαγκλάρα. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να κρίνω από αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Αθηναϊκός είναι λίγο πιο κουρασμένος. Σε αρχή σεζόν και να παίζουν τουλάχιστον οι 3 ξένες χωρίς να βγαίνουν καθόλου είναι σίγουρα επώδυνο, θα το έλεγα έτσι. Βλέπω και τη Σλούκα λίγο κουρασμένη. Είπαμε ότι οι επιλογές του Γαβρίλου δεν είναι πάρα πολλές. Σαν να σκεφτείς και ότι είπαμε ότι λείπει και η Σταυρία η Κόνιαλη. Ενώ από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, ο Φάρος που η Πολίνα Ισταμπούρλου τραυματίστηκε δεν έχει το ίδιο πρόβλημα. Έχει πολύ μεγάλο βάθος πάγκου. Ακόμα και οι μικρές που έβαλε σταθήκανε μια χαρά για την διεθνής, όπως είπαμε. Είναι τυχαία κορίτσια. 58-51 και 2-48 για τη λήξη του αγώνα. Το μάτς δείχνει να γέρνει προς την μεριά του Φάρου. Για που δεν ξέρω οι δυνάμεις των παιδιών του Γαβρίλου πώς πάνε. Κοιτάξτε, πέρασμα εκπληκτικό, αλλά αστοχή. Μεγάλη πάσα, πω αποτέλεια πάσα. Η Κεχαγιά, η οποία όχι μόνο σουτάρει, αλλά ξέρει και να πασάρει, όταν θέλει να πασάρει. Γιατί επειδή την παίζουν όλοι πιεστικά πολύ, βρίσκει τον ελεύθερο συμπαίχτη. Αλλαγή. Πιστεύω ότι βλέπω τη Σλούκα, η οποία δείχνει κουρασμένη να βγαίνει και να μπαίνει στην θέση της η νεαρή που είπαμε, η Βαρβάρα Θωμά. Πάλι κίνηση, τέλεια, τέλεια, δείχνει πάρα πολύ, έχει πολύ αρμονία στις κινήσεις της η Τζένελ Βόκερ. Βάζει άλλο ένα καλάθι τώρα. Πρέπει να είναι μακράν η πρώτη σκόρερ του, μάλλον μαζί με την Κεχαγιά η πρώτη σκόρερ του Φάρου. Ψηλά πηδάει να την προλάβει την παραγή, η Τζένελ την προφταίνει. 9 πόντους διαφορά. Φαίνεται λοιπόν ότι το μάτς κρίνει προς τη μεριά του Φάρου. Ο Αθηναϊκός έδειξε ένα πολύ ωραίο μπάσιμο από την τζάνετά του. Το έχασε το όμως το lay-up. Δείχνει λοιπόν ο Φοφάρος να
τελειώνει τον αγώνα. Απλώς θέλουμε να δούμε το τελικό σκορ ποιο θα είναι. 60-59, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που σας πρόσφερε ο Sports Hero. Στη μνήμη ενός ανθρώπου που ειλικρινά θα αργήσουμε να τον ξεχάσουμε και αν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Του Δημήτρη του Μπασιούρη, τον ήξερα γιατί, όπως είπα και παλιό, προηγουμένα ήταν και σε κάποια εποχή ήταν και στην Ακαδημία εδώ της Ηλιούπολης, στην ομάδα μου, την αγαπημένη μου ομάδα. Ήταν με αγάπη στο γυναικείο μπάσκετ. Ταμεία ΣΕΟΚ, πρόεδρος της ΕΣΚΑ, οι απονομές προηγουμένως γίνανε με πάρα πολύ συγκίνηση. Ο κολλητός του, ο φίλος του, Γιάννης ο Αλεξόπουλος, που τον διαδέχτηκε στην Προεδρία. Είχαμε πολύ συγκινητικές στιγμές. Η μουσική και το time out διέκοψαν αυτά που έλεγα. Ήταν λοιπόν ένας φόρος τιμής στον Δημήτρη Μπασιούρη αυτό το τουρνουά και μπράβο στον Σύνδεσμο Ελλήνων Διαιτητών Καλαθοσφαίρας που το διοργάνωσε. Αήττως λοιπόν ο Φάρος κέρδισε χθες με δύο νίκες και χθες και σήμερα. Παίρνει τουρνουά, δείχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η ομάδα του Γιώργου Λιβάδη και του Θανάση Παναγιωτόπουλου. Και φανταστείτε να μπουν και οι προπονήσεις που θέλουν. Θεωρώ ότι θα είναι μια από τις νέες μεγάλες δυνάμεις, Φάρος, που κέρδισε την άνοδο πέρυσι, όπως είπαμε, και η ενίσχυση της ομάδας ήταν εντυπωσιακή για φέτος. Από την άλλη μεριά, ο Αθηναϊκός του EuroCup, θα το λέω συνέχεια, ο Αθηναϊκός μας έδωσε τις μεγαλύτερες χαρές που μπορούσε να το 2010 με την κατάκτηση του EuroCup, που δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτές τις επιτυχίες. Έχει δουλίτσα ακόμα, περιμένουμε να γυρίσει και η Κόνιαλη, να μπουν οι τρεις Αμερικάνες που δείχνουν αξιολογότατες παίχτριες στη δουλειά που θέλει ο Γαβρίλος Καλογερόπουλος και η Λία Ιγκουζίνη. Είδαμε ένα πολύ καλό τελικό. Ο Φάρος ήδη έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Έχει περάσει με τους 11 πόντους, 63-52. Έχουν κάνει αλλαγές και οι δύο πολλές. Έχουν μπει από τον Αθηναϊκό και η τραγούδια και η Δορδοκίδη, δύσκολο όνομα. Άρα λοιπόν παίξαν όλα τα παιδιά να ευχαριστούν, 12 δευτερόλεπτα. Στη μετάδοση ήταν ο Μιχάλης ο Κυριακάκης. Ήταν ένας φόρος τιμής και από μένα προς τον αγαπητό, προς τον αποβιώσαντα, προς τον αείμνηστο Δημήτρη Μπασιούρη. Καλό σας βράδυ από το κλειστό της Ηλιούπολης.